για το θέμα του Κώστα. Είναι ένας αθλητής που ο Ολυμπιακός του έδωσε τα πάντα. Τον πήραμε από το Μαντουλίδη, από παιδάκι που ήταν τότε. Τον στηρίξαμε. Τον πιστέψαμε. Τώρα το να νομίζω ότι η δήλωση που έκανε είναι τελείως εκτός λογικής. Ίσως να είχε μπερδευτεί ή πιεστεί από κάποιον. Γιατί η δήλωση, δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη και θα την έχει ανακαλέσει. Γιατί δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε μιλήσει εμείς ποτέ. Άρα αυτά που είπε είναι εκτός λογικής. Είναι σαν να είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε τοποθετηθεί ποτέ ούτε για το τι έγινε εκεί, ούτε μετά. Ο ίδιος ήρθε σε μια συνάντηση καθυστερημένη ενδεχομένως, με δική του υπαιτιότητα. Μιλήσαμε 4 ώρες σε καλό κλίμα. Κατέβηκε κάτω, ήσασταν κάτω όλοι σας, τον περιμένατε. Σας είπε ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση. Μετά από 1-2 μέρες αποχώρησε. Έκανε μετά δήλωση ότι ο σεβασμός προς εμένα και τον Παναγιώτη δεν επιβλήθηκε, αλλά εμπνεύστηκε. Είναι η δήλωση που έκανε όταν έφυγε τον Ολυμπιακό. Και από τότε δεν ξανασχοληθήκαμε, δεν του ξαναμιλήσαμε, δεν έγινε καμία άλλη επαφή, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτική, δεν έγινε κάτι άλλο. Τώρα, πώς λέει δεν είχε σεβασμό και δεν είχε αυτό, νομίζω ότι αυτά δεν στέκουν. Μάλλον φαντάζομαι ότι ήδη θα το έχει μετανιώσει. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι, να συμπληρώσω ότι εμείς ποτέ δεν αναπαξιώσαμε τον Σλούκα ώστε να βγει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Τον προσέφερε στον Ολυμπιακό, είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού. Ο ίδιος υποτιμάει τον εαυτό του με το να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να απαξιώνει τη δική του ιστορία. Αυτό πρέπει να σκεφτεί. Εμείς ποτέ δεν κάναμε τοποθέτηση εναντίον του Σλούκα από τη στιγμή που έφυγε και μετά. Και σε όσα παιχνίδια ήρθε, δεν πιστεύω ότι έγινε και κάτι το ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα ο ίδιος έκανε, αν θυμάστε, προκλητικές κινήσεις προς τον κόσμο στους τελικούς. Ο ίδιος. Εμείς ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με τον Σλούκα και ο Σλούκας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Έκανε μια επαγγελματική επιλογή. Από εκεί πέρα οι δηλώσεις αυτές μόνο τον ίδιο υποτιμούν και την δική του προσπάθεια και ιστορία. Εμείς δεν έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Το θέμα ήταν, αυτή η ερώτηση ήταν στη Βαρκελόνη μετά την πρόκριση σε άλλο ένα Final Four για τον Ολυμπιακό. Αν η αντιπαλότητα κάνει καλό που έχει αυξηθεί. Και είχαμε πει ότι η αντιπαλότητα είναι φρόσδεκτη, αλλά η τοξικότητα είναι κάτι το επικίνδυνο. Δυστυχώς αυτό απεδείχθη στους τελικούς. Κάποια πράγματα ξεφύγανε, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουμε φύγει από την τοξικότητα και έχουμε πάει κάπου αλλού, στην παρανομία, σε άλλες συμπεριφορές που είναι πολύ επικίνδυνες όταν προέρχονται από προέδρους και ιδιοκτήτες ομάδων. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Υπάρχουν νόμοι σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να τους σεβόμαστε, μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να βγαίνει να απειλεί, να βρίζει το Μαξίμου. Ποιος είναι το Μαξίμου? Ποιος είναι ο Μάξιμος, ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, ποιος είναι το Μαξίμου? Ποιος μπορεί να βγαίνει στην Ελλάδα για να βρίζει σκαιότατα χιδέα τον Πρωθυπουργό της χώρας? Ποιος? Και να μένει και να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή, μετά ποιον θα μαζέψουμε? Μετά θα έχουμε επεισόδια και θα λέμε τι θα κάνουμε? Αυτά τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ευτυχώς έχουν επιβληθεί κάποιες ποινές. 14 μήνες απαγόρευση εισόδου στον κύριο Γιαννακόπουλο και πάνω από 300.000 ευρώ πρόστιμο και στον ίδιο και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εάν δηλαδή κάποιος τιμωρείται και του λένε δεν θα μπει στο πέμπτο τελικό και μπαίνει μέσα με το έτσι θέλω και δεν γίνεται τίποτα και ο αγώνας γίνεται και συνεχίζουν όλα κανονικά και βρίζει για απειλή. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα από κάποια ανάρτησή του, κάτι άλλο μεγάλο έχει γίνει, κάτι πιο σημαντικό πρέπει να έχει γίνει, γιατί λέει δεν μπορεί να πάει σε κανένα γήπεδο. Μάλλον ίσως κάτι κινείται, θα το δούμε κι εμείς να το ψάξουμε, αλλά μάλλον κάτι πιο σημαντικό έχει γίνει και δεν τον αφήνουν να πάει πλέον πουθενά. Ούτε Ελλάδα, ούτε Ευρώπη, ούτε Καλλιμάκη. Οπότε ίσως να είναι ένα θετικό σημαντικό. Κάτι ίσως έχει γίνει κάτι καλό που δεν το γνωρίζουμε. Αλλά όλα αυτά είναι επικίνδυνα και κάνουν κακό στον αθλητισμό. Η αντιπαλότητα είναι καλή, ο ανταγωνισμός είναι καλός. Το να υπάρχει ο Παναθηναϊκός δυνατός είναι πολύ καλό για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά μέσα στα αθλητικά πλαίσια. Είναι αγώνας μπάσκετ, είναι άθλημα, ο κόσμος χαίρεται, πανηγυρίζει. Δεν μπορεί να ξεφεύγουμε τώρα και να απειλούμε, να βρίζουμε ανθρώπους, τον οποιοδήποτε. Εκεί αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, αν εμείς ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, απλά δεν θα έχουμε αθλητισμό στη χώρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε προσπαθούμε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να κάνουμε το καλύτερο. Ευχαριστώ.
Να θυμίσω ότι όταν είχε έρθει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦ, στον αγώνα της Ευρωλίγκας, με δική μου πρωτοβουλία, κατεβήκαμε τον αδελφό μου και το χαιρετήσαμε και δείξαμε και δώσαμε το στίγμα μας και πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται οι αγώνες. Αυτό δεν ακολουθήθηκε. Ξέφυγε στους τελικούς της Α1. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Έχουν επιβληθεί ποινές. Αλλά οι ποινές δεν αρκούν αν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός δεν καταλάβει ότι κάνει κακό στο άθλημα το οποίο ο ίδιος και αυτοί που είναι μαζί του και από πίσω του στην ομάδα επενδύουν. Δεν ωφελεί ούτε τον ίδιο αυτό που κάνει. Πρέπει να το καταλάβει. Τώρα στο θέμα της Ελλάδος, δυστυχώς η παραχώρηση του ΆΚΑ είναι κλασική περίπτωση δημιουργίας αθέμητου, συνθηκών αθέμητου ανταγωνισμού. Η παραχώρηση έχει γίνει με μη νόμιμο τρόπο. Δεν είναι στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή έχει ένα υπερσύγχρονο μεγάλο μπασκετικό γήπεδο προδιαγραφών Final Four και Ευρωλίγκα κτλ. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που όλοι ξέρετε πια, δεν υπάρχει το γήπεδο και ξέρετε και ποια είναι η κατάσταση αυτή του γήπεδου. Οπότε εδώ είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού. Έχουν γίνει πολλά, έχουν αλλάξει νόμοι. Δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την παρουσίαση που είναι για το ΣΑΣΑ. Με την κυβέρνηση μιλάμε πάνω από 3 χρόνια. Τρία και πλέον χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα μιλάμε, δεν έχει διακοπεί ο διάλογος, ούτε έχουμε, ξέρουμε κάτι που να εμποδίζει την παραχώρηση. Δεν μας έχει υποθεί καμία ότι κάτι κολλάει. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει παραχώρηση. Ο Παναγιώτης το είχε πει πριν 14 μηνών. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει γίνει. Νομίζω είναι κάτι κομβικό αυτό για το μέλλον του Ολυμπιακού και του. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτή η παραχώρηση, θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές για το πώς θα αντιδράσουμε. Και όταν λέμε όλες τις επιλογές, ξέρετε ότι σε κάποια πράγματα είμαστε αρκετά δυνατοί. Για να το κάνουμε πιο λιανά το θέμα, ο Παναθηναϊκός με την παραχώρηση που του έγινε θα έχει του χρόνου έσοδα από εισιτήρια και σουίτες γύρω στα 20, πλέον των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάζω, ακούω και για το όνομα ότι με το όνομα θα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται. Αυτά έτσι φαίνεται. Ο Ολυμπιακός θα είναι κάτω από 10. Μιλάμε μόνο για γήπεδο, μόνο για εισιτήρια, σουίτες κτλ. Ναι, τα διαρκείας και τα εισιτήρια. Μόνο αυτά τα έσοδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πλεονέκτημα πλέον των 10 εκατομμυρίων κάθε χρόνο, όπως είχε και πέρσι, και αυτό τον βοήθησε να κατακτήσει τους στόχους του. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τελείως εκτός κάθε λογικής. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει σύντομα. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει, θα δούμε τι πρέπει να γίνει. Η συζήτηση με την κυβέρνηση είναι πλέον των 3 ετών. Πάντα είναι σε καλό κλίμα. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε εμάς. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχουμε κάποια παράλογη απέτηση. Πρέπει και η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι το να υπάρχει. Να είναι δύο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και η μία να έχει δικό της γήπεδο και η στην άλλη να μην έχει παραχωρηθεί ακόμα. Η μία να κλείνει συναυλίες, να χτίζει σουίτες και εμείς να μην έχουμε, αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός. Ούτε του αθλήματος, ούτε της κυβέρνησης, ούτε κανενός. Ούτε των Ελλήνων συνολικά δεν είναι. Και ακόμα και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος θα έπρεπε να το έχει καταλάβει αυτό, ότι το να είναι ο ανταγωνισμός υγιής ωφελεί και αυτόν. Το να βγαίνει με αναρτήσεις και να απειλεί το σεφ και το ερκοντήσαν στο σεφ και το ένα και το άλλο και τι θα γίνει, θα έπρεπε να το αντιληφθεί ο ίδιος. Και φυσικά και η κυβέρνηση. Δεν ωφελεί αυτό κανέναν. Το είπα και πριν με αφορμή την ερώτηση για την τοξικότητα. Το να έχει αυτός δικό του γήπεδο και εμείς να μην έχουμε και να ανταγωνιζόμαστε. Το πώς τα βλέπουν τα πράγματα, τα μεγάλα φάντα, ας πούμε, που θέλουν να μπουν στην Ευρώπη. Ή ακόμα και ο ίδιος, αν θέλει κάποια στιγμή να πουλήσει το Παναθηναϊκό, γιατί έχει αναφερθεί σε αυτό. Και δεν κάνω σπέκουλα, ο ίδιος έχει αναφερθεί, δεν το λέω εγώ. Δεν τον ωφελεί. Τον ωφελεί να είναι υγιής ο ανταγωνισμός. Όλους μας ωφελεί να είναι υγιής ο ανταγωνισμός και ίσος ο ανταγωνισμός. Το να έχει η μία ομάδα δικό της γήπεδο και η άλλη να μην έχει, δεν ωφελεί κανέναν. Με βάση συζητήσεις με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, το ρόστερ έχει κλείσει. Είναι μάλλον ένα καλοκαιρινό σπορ κάποιων site, οι οποίοι δεν ξέρω, μπορούν να παρασέρνονται και από manager, το να μετακινούν παίκτες, λες και είναι κάποιο reality, κάποιο virtual παιχνίδι, αλλάζουν οι παίκτες, δανεισμοί, πωλήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει ένα από τα πιο πλήρες ρόστερ στην ιστορία του. Έχει μια απίστευτη εξάδα ψηλών.
η χρονιά, το δική μου η φιλοσοφία, την οποία την ασπάζεται και ο προπονητής, είναι ότι η χρονιά έχει 80 αγώνες, όλοι έχουμε Ελλάδα, Ευρωλίγκα, όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι. Αν το δείτε και στατιστικά, είναι μία φορά συνέβη, αν δεν κάνω λάθος, πρόπερση. Είναι στατιστικά αδύνατο να μην συμβούν κάποιοι τραυματισμοί, φυσικά τους απευχόμαστε, μέσα στη σεζόν. Άρα όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι, έχουν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό και θα μείνουν στον Ολυμπιακό για να κατακτήσουν τίτλους με τον Ολυμπιακό.